Σήμερα πραγματοποιούμε στάση εργασίας στα πλαίσια της πανελλαδικής στάσης εργασίας της Ομοσπονδίας Νοσοκομιακών Γιατρών και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη μεγάλη πλειοψηφία, έχει γυρίσει την πλάτη στα ιδιωτικά πολυπαθηνά χειρουργεία. Έχει βάλει ζήτημα να η λειτουργία του νοσοκομείου να είναι δημόσια δωρεάν όλο το 24ωρο με επιπλέον προσωπικό και ταυτόχρονα αύξηση των μισθών μας. Είναι αδιανόητο στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Κρήτης αυτή τη στιγμή να παραμένουν κλειστά χειρουργικά κρεβάτια, κλειστές αίθουσες μονάδων εντατικής θεραπείας, να χρωστιούνται χιλιάδες μέρες ρεπό και ο μόνος καημός της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι να γίνουν τα ιδιωτικά πολυπαθηνά χειρουργεία. Και μαζί με αυτό, βεβαίως, αντί να λύνει ζητήματα, δημιουργεί ακόμα περισσότερο με το εντέλεσθε που έχει δώσει σε τρεις γιατρούς ακτινολόγους να κάνουν εφημερίες στο Βενιζέλιο και βεβαίως και με την αποχώρηση ενός αναισθησιολόγου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που πήρε θέση στο Βενιζέλιο. Λέμε στην κυβέρνηση ότι συνένοχος στο έγκλημα που συνελείται σήμερα δεν θα έχει τους μαχόμενους υγειονομικούς. Είναι μαζί μας η πλειοψηφία του ελληνικού λαού για ένα σύστημα υγείας που θα είναι δημόσιο, θα είναι δωρεάν, θα είναι ποιοτικό για όλο το λαό, χωρίς πληρωμές ούτε άμεσες ούτε έμεσες.